ότι θα παραμείνουν στους δρόμους ακόμα και αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί, δήλωσαν σήμερα φοιτητές, δάσκαλοι και καθηγητές, που για τέταρτη εβδομάδα αντιδρούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, λέγοντας ότι οι ρυθμίσεις του βάζουν τα φόπλακα στη δωρεάν δημόσια παιδεία και μετατρέπουν τα πανεπιστήμια σε αστυνομοκρατούμενες περιοχές. Ουσιαστικά, αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε πανδημία, η κυβέρνηση επιλέγει να μην ενισχύσει το σύστημα υγείας, αλλά δίνει 30 εκατομμύρια για την σύσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας, ένα μέτρο για το οποίο σύσσωμη ακαδημαϊκή κοινότητα έχει εκφράσει τη διαφωνία της μαζί με παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και παλιούς υπουργούς. Η εκπαιδευτική κοινότητα του Ηρακλείου θεωρεί ότι ακόμη και ο χρόνος που επέλεξε η κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο δείχνει τις προθέσεις της, καθώς εν μέσω κορονοϊού με τα πανεπιστήμια κλειστά, η στόχευση ήταν ό,τι περάσει να περάσει χωρίς καν ουσιαστικό διάλογο και χωρίς αντιδράσεις. Τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν παίρνει στοιχειώδη μέτρα υγειονομικής προστασίας των σχολείων και της κοινωνίας, σπέβδει να καταθέσει την πιο βάρβαρη επίθεση στη Βουλή και να θεσπίσει μέτρα που ακυρώνουν μορφωτικά, εργασιακά και δημοκρατικά δικαιώματα. Είμαστε εδώ να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην Κεραμαίο, στο Υπουργείο Παιδείας και την κυβέρνηση, ότι οι επιδιώξεις τους δεν θα προχωρήσουν. Να σταματήσουν να υποθάλπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες που διεξάγονται μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόνισαν οι διαμαρτυρόμενοι που διευκρίνησαν ότι την ώρα που τα πανεπιστήμια δεν έχουν βασικές υποδομές και προσωπικό, η παρουσία της αστυνομίας κάθε άλλο παρά ασφάλεια μπορεί να δημιουργεί, όταν μάλιστα εκτός πανεπιστημίων, με τις ρυθμίσεις που προωθούνται, θα τίθενται χιλιάδες υποψήφοι από λαϊκές οικογένειες που δεν θα μπορούν και με την εξομοίωση των κολεγίων να φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε πραγματικά με όσους δυνάμεις έχουμε αυτή τη στιγμή και να ξέρουν ότι πραγματικά δεν θα μείνει εδώ όλο αυτό, γιατί δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ανεχτούμε το ότι ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας θα μείνει έξω από οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στόχο έχει τη μαζική εκδίωξη τόσο μαθητών από το λύκειο όσο και φοιτητών από το πανεπιστήμιο, με στόχο να τους δώσει βορρά στην ιδιωτική πρωτοβουλία.